Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και έναν όμορφο Ιούλιο. Ένα καλό μήνα. Καλό μήνα και από μένα. Καλησπέρα, βέβαια, και καλή εβδομάδα, όπως είπε και η Νίκη. Να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση, να σας την μεταφέρουμε επιγραμματικά, να μην χάσουμε το χρόνο μας για να περάσουμε και σε άλλα σημαντικά θέματα. Να πούμε ότι έκανε αισθητή για άλλη μια φορά η Κάλυμνο στην παρουσία της, αυτή τη φορά σε μια πολύ σημαντική αποστολή, σε μια έκθεση με συνεργασία με το Signature Travel στην Κορέα, παρακαλώ. Και αυτό χάρη στην Ένωση Καλυμνίων Αττικής, οι οποίοι τροφοδότησαν με ένα βίντεο το Signature Travel, το οποίο βρέθηκε εκεί βέβαια με αποστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι ενημερωθήκαμε ότι και οι αντιδράσεις εκεί των παρευρισκομένων όταν είδαν το βίντεο της Καλύμνου ήταν πάρα πολύ θετικές. Στη συνέχεια της εκπομπής μας όμως θα διαβάσουμε το σχετικό δελτίο τύπου που να ενημερωθείτε περισσότερο. Και θα περάσουμε τώρα βέβαια στην πολύ σημαντική εξέλιξη της παραμονής του χαμηλού ΦΠΑ, έτσι Νίκη. Κατάργηση για... λοιπόν της παράτασης, της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά. Την ανέρεση λοιπόν της αύξησης του ΦΠΑ στα 5 ελληνικά νησιά που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε νόμο που θα αναιρεί την αποφασισμένη το προηγούμενο διάστημα άδικη αύξηση του ΦΠΑ σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Κο και Λέρο. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν ισχύει αυτό που λέμε πολύ συχνά και καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις μας, ότι λειτουργούμε και αποφασίζουμε σύμφωνα με τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε 28. Φαίνεται ότι δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες όλοι. Αυτά που γνωρίζαμε ως ιδρυτικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη, τον ουμανισμό, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον απαρέκλειτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που αποτελούν, κατά την άποψή μας, θεμέλιο λίθο των αξιών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεν τα μοιραζόμαστε εξίσου, δεν αποτελούν κοινό τόπο και για τους 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντιλήψεις, μια ακραία συντηρητική, σοβινιστική, αντιμεταναστευτική και σε μια, θα την χαρακτήριζα, πιο δημοκρατική, πιο ουμανιστική προσέγγιση. Χθες υπήρξε μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο αυτές αντιλήψεις που μας οδήγησε στο να καταλήξουμε ως τις 5 το πρωί τα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν μια ευρωπαϊκή συλλογική λύση απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση που είναι η μεταναστευτική κρίση, μια λύση στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης, καθώς, επαναλαμβάνω, η αντίληψη αυτή θεωρεί ότι η μεταναστευτική κρίση αποτελεί ένα συλλογικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Και από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις εκείνες που επιλέγουν να κινηθούν στη βάση της περιχαράκωσης και των μονομερών ενεργειών και όχι στην βάση του διαμερισμού της ευθύνης, η οποία προκύπτει από την ίδια τη συμμετοχή τους, από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι η Ελλάδα τάχθηκε και υπερασπίστηκε την πρώτη αντίληψη. Στο πλαίσιο αυτό, χθες δίνοντας διαπραγματευτικές μάχες, εξονυχιστικής προσπάθειας σε ό,τι αφορά το λεκτικό ενός κειμένου που πέρασε από 40 κύματα, εντούτοις πιστεύω ότι στο τέλος καταλήξαμε σε μια λύση όπου δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά αποφύγαμε μια σειρά κινδύνων που θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον και στην ίδια τη φυσιογνωμία, την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
σηκώνουν, είναι γνωστό το βάρος που σηκώνουν. Και από 1η του Ιούλη θα έχουμε αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είδα ότι θα πάρουν κάποια μέτρα ενίσχυσης, εάν σκοπεύετε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φασουλά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι το οποίο δεν σχετίζεται όμως με τις αποφάσεις που πήραμε χθες για την οικονομική ενίσχυση και την ενίσχυση σε υλικοτεχνικό προσωπικό, σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό των νησιών αυτών, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που έχω πάρει εδώ και καιρό από την επίσκεψη του Προέδρου Γιούνκερ στην Αθήνα. Του είχα θέσει την ανάγκη η Ελλάδα να μην, η ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στα 5 αυτά νησιά που δέχονται τις προσφυγικές ροές. Ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και κατανόησης στους πολίτες αυτών των νησιών που σηκώνουν όλο το βάρος για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά και να καταλήξουμε στον τρόπο που αυτό θα συμβεί, στις τεχνικές λεπτομέρειες, και βεβαίως σήμερα έχω δώσει εντολή, η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν θα προχωρήσει άμεσα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διότι δεν έχουμε τη χρονική πολυτέλεια, άμεσα σε νόμο που θα αναιρεί αυτή την αποφασισμένη το προηγούμενο διάστημα άδικη, κατά τη γνώμη μου, αύξηση του ΦΠΑ στα 5 νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη επιλογή η οποία έγινε πράξη, κυρίως, και θέλω να το τονίσω αυτό, χάρη στην κατανόηση του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος είναι απόλυτος γνώστης των συνθήκων στα 5 αυτά νησιά και τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν κάνει οι νησιώτες μας. Ικανοποιημένος δείχνει ο Πρωθυπουργός μετά από την θετική αυτή εξέλιξη. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να επεκταθεί το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και σε άλλα νησιά άφησε σήμερα ανοιχτό, μιλώντας στην ΕΡΤ Ρόδου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης συνολικά του ΦΠΑ στην Ευρώπη, οπότε ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν, θα μπορούσε το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ να επεκταθεί και σε άλλα νησιά, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μία αιμονή ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι απλός, χωρίς εξαιρέσεις. Χαρακτήρισε ανάσα για τα νησιά που υπομίζονται το προσφυγικό βάρος στη διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και διαμήνυσε ότι αυτό θα ισχύει όσο ισχύει η προσφυγική κρίση. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είπε, μπορεί να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, ωστόσο αυτό γίνεται για λόγους δημοσιονομικής τάξης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα και με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Σαντορινιό, να ακουστούν βέβαια όλες οι απόψεις και όλες έτσι, οι πλευρές γύρω από την παράταση, όπως είπαμε και πριν, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας. Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν άφησε το θέμα αυτό του νησιωτικού ΦΠΑ, αλλά αντίθετα συνεχώς προσπαθεί να οχυρώσει τα νησιά μας, αναφέρει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας σε γραπτή δήλωσή του. Επίσης σημειώνει ότι η μάχη που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυτή την σύνοδο κορυφής, εκτός των άλλων σημαντικών αποφάσεων, απέφερε και την παράταση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που φιλοξενούν πρόσφυγες, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας των κατοίκων τους να αντιμετωπίσουν την εξελισσόμενη μεταναστευτική κρίση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν άφησε τη μάχη του νησιωτικού ΦΠΑ, αλλά αντίθετα συνεχώς προσπαθεί να οχυρώσει τα νησιά μας, αναφέρει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, σε γραπτή δήλωσή του. Όπως σημειώνει ο κύριος Σαντορινιός, η μάχη που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής, εκτός των άλλων σημαντικών αποφάσεων, απέφερε και την παράταση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που φιλοξενούν πρόσφυγες, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας των κατοίκων τους να αντιμετωπίσουν την εξελισσόμενη μεταναστευτική κρίση. Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αναφέρει ακόμη ότι
μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την άμεση δημοσίευση σε ΦΕΚ της παράτασης των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ σε Κόλερο, Σάμο, Χίο και Λέσβο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν άφησε τη μάχη του νησιωτικού ΦΠΑ, αλλά αντίθετα συνεχώς προσπαθεί να οχυρώσει τα νησιά μας, τόσο μέσω της συνέχισης ενός δίκαιου μέτρου, όσο και μέσα από την πρόσφατη νομοθέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου που αγκαλιάζει όλα τα νησιά της χώρας, δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας. Τονίζει δε ότι τώρα που για πρώτη φορά μια κυβέρνηση επιτυγχάνει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο την προάσπιση των δικαιωμάτων των νησιών, φαίνεται ακόμη πιο κενή περιεχομένου η ρητορική που είχε κλιμακωθεί το προηγούμενο διάστημα και μιλούσε για εγκατάλειψη των νησιωτών και για έλλειψη σχεδίου για την νησιωτική Ελλάδα. Καταλήγοντας, σημειώνει ότι από τον Ιούλιο του 2018 θα εφαρμόζονται και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά και το μεταφορικό ισοδύναμο σε 49 νησιά, αλλά κυρίως από 1η-1η 2019 που θα ενταχθούν σε αυτό όλα τα νησιά της χώρας. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν λέγαμε ότι το ένα μέτρο δεν αναιρεί το άλλο, κόντρα στα ψέματα της αντιπολίτευσης, εμείς απλά λέγαμε την αλήθεια. Να πούμε βέβαια ότι και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου χαιρετίζει αυτή την απόφαση με ανακοίνωσή του για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα 5 νησιά που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση. Αναφέρει σε ανακοίνωση επίσης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κ. Πάπου, ο οποίος παράλληλα θέτει ζήτημα επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά. Θετική χαρακτήρισε την εξέλιξη και ο Δήμαρχος ΟΚΟ Γιώργος Κυρίτσης, αρκεί να μην συνδεθεί με τη δημιουργία νέων δομών εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων στην ΚΟ. Την ικανοποίησή του για το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ εξέφρασε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λέρου επίσης, Μιχάλης Κόλλιας, επισημένοντας ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη, σε συνδυασμό μάλιστα με την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου που θα ισχύσει από τις επόμενες ημέρες. Δικαιούμασταν αυτή την απόφαση διότι τα 5 νησιά έχουν σηκώσει δυσανάλογα βάρη του προσφυγικού προβλήματος, επισήμανε ο κ. Κόλλιας. Δεν θα πρέπει όμως να συνδυαστεί με νέες δομές στο προσφυγικό, διότι το νησί της Λέρου ήδη βρίσκεται σε οριακό επίπεδο, τόνισε ο Δήμαρχος. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι, να πάμε να ακούσουμε και άλλες απόψεις. Θα περάσουμε τώρα στον κύριο Κόνσολα. Οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα για τον ΦΠΑ στα νησιά κρύβουν ανομολόγητες συμφωνίες που έχει συνάψει για να μεταφερθούν στην Ελλάδα παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες από άλλες χώρες, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο τομεάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την παράταση ισχύως των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που ο ίδιος επέλεξε να μετατρέψει σε χώρους εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων κάτω από άθλιες συνθήκες. Την κατάργησή τους είχε αποφασίσει και ψηφίσει ο ίδιος, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι απέρριψε την τροπολογία που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία για την διατήρησή τους και τον περασμένο Δεκέμβριο αλλά και τον Μάιο του 2018. Το ερώτημα είναι τι άλλαξε από τότε για να εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας σήμερα την παράταση ισχύως των συντελεστών ΦΠΑ σε Κόλλερο, Λέσβο, Σάμο και Χίο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι οι ανομολόγητες συμφωνίες που έχει συνάψει ο κ. Τσίπρας εις βάρος της χώρας και περιλαμβάνουν τη μετατροπή της Ελλάδας σε χώρο εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα. Προτίθεται να δεχθεί τη μεταφορά στην Ελλάδα παράνομων μεταναστών και προσφύγων από άλλες χώρες της Ευρώπης? Προτίθεται να δημιουργήσει νέους χώρους εγκλωβισμού παράνομων μεταναστών και προσφύγων στα 5 νησιά του Αιγαίου αλλά και όχι μόνο? Τι ακριβώς έχει συμφωνήσει για να ανακοινώνει όψιμα την παράταση ισχύως των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου? Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού αλλά και των εθνικών θεμάτων, την οποία έχει απροκάλυπτε υιοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποτελεί μια άθλια πρακτική που μόνο κινδύνους εγκυμονεί για τη χώρα. Ωστόσο, τις απόψεις τους εξέφρασαν και οι δήμαρχοι της Χίου και της Σάμου. Αντίστοιχα, ο κύριος Βουρνούς Χίου και ο κύριος Αγγελόπουλος, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην κίνηση των 5 δημάρχων για την κατάργηση, για την παραμονή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
Έστω και την τελευταία στιγμή, είναι πολύ σημαντικό ότι παραμένει ο μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ στα νησιά, τονίζει ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς. Η διασύνδεση όμως της διατήρησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ με το προσφυγικό ήταν και παραμένει απαράδεκτη. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι προνόμιο, αλλά βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της οικονομίας των νησιωτών, τόνισε. Και εκτιμένο δικαίωμα και όχι προνόμιο της νησιωτικής Ελλάδας, χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ο νομικός και πολιτικός αγώνας των νησιωτών για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2018 θα συνεχιστεί μέχρι την υιοθέτηση μονίμων μειωμένων συντελεστών για όλη την νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα και με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία. Οποιαδήποτε σύνδεση της διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά με το προσφυγικό ζήτημα και το μεταναστευτικό πρόβλημα ήταν και είναι απαράδεκτη, σημείωσε ο κύριος Αγγελόπουλος. Ειρήνη. Να πας και στον κύριο Βίτσα. Νίκη. Πήγαινε στον κύριο Βίτσα. Λοιπόν, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κύριος Δημήτρης Βίτσας, χαρακτήρισε θετικό για την Ελλάδα το ισοζύγιο της συμφωνίας για το προσφυγικό με τη Γερμανία και την Ισπανία. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik, ο κύριος Βίτσας απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατασκευαστούν νέα ελεγχόμενα κέντρα υποδοχής προσφύγων στην Ελλάδα. Θετικό για την Ελλάδα το ισοζύγιο της συμφωνίας με Γερμανία-Ισπανία, τόνισε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατασκευαστούν νέα ελεγχόμενα κέντρα υποδοχής προσφύγων στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στο Sputnik, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Βίτσας, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κατασκευαστεί τελικά στη χώρα μας κέντρο ελεγχόμενης υποδοχής, είπε: «Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να κατασκευαστούν επιπλέον κέντρα υποδοχής. Η συζήτηση αφορούσε κατά κύριο λόγο τους πρόσφυγες και μετανάστες ή καλύτερα τους αιτούντες άσυλο από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που φτάνουν στην Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο. Όπως συμπλήρωσε, στην Ελλάδα ήδη λειτουργούν 5 κέντρα υποδοχής στα νησιά και ένα έκτος στον Εύρο, οπότε και δεν υπάρχει κανένας λόγος». Ο κ. Βίτσα σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό αυτά τα κέντρα υποδοχής να είναι κλειστά. «Αυτά τα κέντρα υποδοχής πρέπει να είναι με βάση τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο». Ο κ. Βίτσα, σε ερώτηση για το αν αντέχει η Ελλάδα επιστροφές ετούντων άσυλο από τη Γερμανία και για το αν έχουν βάση οι ανησυχίες που εκφράζονται για κύμα επιστροφής προσφύγων στη χώρα μας, είπε ότι δεν είναι σωστό να αποκόβεται ένα μόνο ζήτημα από μια συνολική συμφωνία. «Στο σύνολο της συμφωνίας, το ισοζύγιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία είναι θετικό για την Ελλάδα, γιατί το βασικό ζήτημα είναι να απελευθερώνονται οι επανενώσεις οικογενειών από την Ελλάδα προς τη Γερμανία». Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε πως η συμφωνία είναι σημαντική και για έναν άλλο λόγο, γιατί δύο μεγάλες χώρες, που είναι η Γερμανία και η Ισπανία, συμβάλλουν μαζί με την Ελλάδα στη λογική ότι πρέπει να προχωρήσουμε από κοινού σε μια ευρωπαϊκή πολιτική και όχι σε μια μονομερή πολιτική που σημαίνει κλείσιμο συνόρων. Λοιπόν, μια και γίνεται αναφορά και για το προσφυγικό σε σχέση με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και πριν πάμε στον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη τον Τεζάρη, να ενημερώσουμε ακόμη για να κλείσουμε το θέμα και να πούμε ότι σε απεργία πείνας έξω από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατέβηκε από την Κυριακή το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας Νίκος Τρακέλης. Δεν πάει άλλο, δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Μόριας και συμπληρώνει: «Από το 2015 ζούμε τη συνεχή καταστροφή του χωριού μας. Φτάσαμε σε υποδομές χώρων υγιεινής για 800 άτομα να ζουν κάπου 8.000 άτομα. Τα λίμματα χύνονται μέσα στους παρακείμενους χύμαρους και καταλήγουν στη θάλασσα, περνώντας μέσα από τις ιδιοκτησίες μας. Σκουπίδια παντού, βρώμα και κουνούπια. Έχει καταστραφεί κάθε έννοια ζωή στο χωριό με υγεία και ασφάλεια». Σύμφωνα με τον κύριο Τρακέλη, κατά τις αναρτήσεις του με στελέχη, τις συναντήσεις του, συγγνώμη, με στελέχη της κυβέρνησης, παίρνει συνεχώς υποσχέσεις για αποσυμφόρηση της Μόριας. «Μας κοροϊδεύουν όλοι εδώ και στην Ευρώπη. Μας κοροϊδεύουν. Οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε την τοπική κοινωνία, να διατηρήσουμε την όποια κοινωνική συνοχή έχει απομείνει», λέει ο κύριος Τρακέλης και συνεχίζει την απεργία πείνας. Πάμε να ακούσουμε όμως τον Μιχάλη τον Τεζάρη για διάφορα άλλα θέματα. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, κάθε καλό. Να είμαστε καλό σε όλους. Ένας ήρεμος μήνας, και δεν το βλέπω τόσο εύκολα, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Δύσκολος. Αλήθεια, αλήθεια. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με μια εισβολή, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα. Καταδρομική εισβολή σε γνωστή επιχείρηση παραγωγής αυγών στη Χαλκίδα πραγματοποίησαν στις 3.30 τα ξημερώματα 6 άγνωστοι. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ακινητοποίησαν τον άτυχο υπάλληλο της επιχείρησης
εισέβαλαν στο εσωτερικό αυτής και κατάφεραν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο. Είναι η γνωστή σπήρα των ληστών των χρηματοκιβωτίων, η οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνει την εμφάνισή της, στοχευμένες ενέργειες, πάντα με ομάδα υποστήριξης προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε συνάντηση με αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους έκαψαν το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στη συγκεκριμένη εταιρεία και όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από την Ελευσίνα στις 30 Ιουνίου. Οι δράστες διέφυγαν με δύο αυτοκίνητα της επιχείρησης, ένα εκ των οποίων εντοπίστηκε σε 6 παρα 10 στην περιοχή, καμένο, οπότε η ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Να δούμε αν θέλετε τώρα και τα κάποια πλάνα τα οποία έχουμε αποκλειστικά εξασφαλίσει και είναι από την περίπτωση που φορτηγό πήρε φωτιά εν κινήσει τα ξημερώματα και επικράτησε πανικό στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν λοιπόν 5:30 τα ξημερώματα όταν βγήκαν, ξεκίνησαν να ξεπετάγονται φλόγες από το βαρύ όχημα στο 115ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Όπως άλλωστε φαίνεται και στα αποκλειστικά πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει, προκλήθηκε αναστάτωση με δεκάδες οδηγούς να κινητοποιούν τα οχήματά τους, προκειμένου οι 16 πυροσβέστες που έσευσαν στο σημείο με 6 οχήματα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, κάτι το οποίο και κατάφεραν μετά από λίγη ώρα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας του οδηγού, είναι καλά στην υγεία του, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση προκειμένου να δει, να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τόσο τον οδηγό του οχήματος, όσο και τους οδηγούς που ακολουθούσαν. Γιατί μιλάμε για εθνική οδό, όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς δεν έγινε και μείναμε στις υλικές ζημίες. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ναι, σωστά, Μιχάλη. Έχουμε και ένα θέμα που έχει μεγάλη εγκύτητα, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο ταλανίζει δυστυχώς την Κάλυμνο και δεν είναι άλλο από την κατοχή εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών ουσιών που είχαν δύο άτομα τα οποία στελήφθησαν από άνδρες ασφάλειας. Λοιπόν, στο νησί χειροπέδεσε έναν 27χρονο από την περιοχή της Βαπαντής, πέρα από την αστυνομική της ασφάλειας, καθώς στην κατοχή του μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν 4 κιλά και 870 γραμμάρια κατέργασης δυναμίκηδας, 4 κιλά και 850 γραμμάρια λίπασμα εμποτισμένο με πετρέλαιο σε φάση παρασκευής δυναμίτιδας, το γνωστό άμφο που χρησιμοποιούν και στις θερμοκρατικές ενέργειες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του επαναστατικού αγώνα, 5 πυροκροτητές, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν επίσης στους χώρους σπιτιού 2,8 γραμμάρια κάναβης, 4 τρίφτες για κάναβη, 1 ξυπολόγχη, 3 γεμιστήρες πολεμικού όπλου G3, μαχαίρι με λάμα μήκους 10 εκατοστών. Οι αστυνομικοί όταν μπήκαν λοιπόν στο σπίτι του συγκεκριμένου 27χρονου στην Υπαπαντή εντόπισαν και μια αλλοδαπή ηλικία 37 ετών, στην οποία πραγματοποίησαν έρευνα, κατοίκον έρευνα και στο δικό της χώρο, όπου εντοπίστηκαν παρουσίες αγγελέα, 12 γραμμάρια κάναβη σε 10 πλαστικές συσκευασίες, 628 δισκία άγνωσης χημικής σύστασης, τα οποία είχε προμηθευτεί και εισάγει από το εξωτερικό, και μια μεταλλική πίπα καπνίσματος κάναβης. Σε βάρος τους να πούμε πως σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για τα καταπερίπτωσα δικήματα της αγωγής κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση, την παράνομη κατοχή όπλων και εκρηκτικών υλών. Τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσής τους. Τι να πούμε, Μιχάλη, δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς. Και φαντάζομαι δεν θα είναι ούτε η τελευταία. Σωστά είπες. Και δεν δυστυχώς θα είναι η τελευταία, αν και ευχόμαστε να ήταν. Μακάρι, θα ευχής έργων που λένε, αλλά δυστυχώς υπάρχει ζήτημα στην Κάλυμνο με το θέμα των ναρκωτικών και με την αξιοποίηση κατοχή εκρηκτικών υλών. Οπότε ας μην είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Απλά συμβαίνει και το καταγράφουμε. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω, Γαβρίλη, ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.